Και έχουμε φτάσει στη μαρτυρική πόλη της Ιπάτης. Οι Γερμανοί και εδώ σε αντίπεινα με την ανατίναξη της γέφυρας του Βουργοπόταμου, καταλαβαίνετε. Στο όμορφο χωριό της Ιπάτης, στην καρδιά της Σίτης, αφήσαμε το αυτοκίνητο . Έχει πλακώστρο τα παιδιά μέσα, είναι ωραίο χωριό . Όπως και στα νοτρά Ιπάτης που θα δούμε συνέχεια . Ακίτη . Πάμε για την πλατεία της Ιπάτης. Ναι, όπως καταλάβατε, για τον Ηρακλή έχουμε. Παιδιά, ψάχνουμε το ξυλόφουρνο. Λέει ότι έχει ξυλόφουρνο. Καλά, πολύ όμορφο. Στο βάθος είναι το σχολείο. Η πλατεία της Ιπάτης. Όμορφη πλατεία. Με τα μαζαχαρδάκια της, τα καρφωνιδελάκια της. Από το καπνοχώρι, το εκκλησάκι που είναι στο τελείωμα του χωριού Καπνοχωρίου για τη Μονή Αγάφωνα. Πώς λέγεται η εκκλησία, παιδιά? Ο προφήτης Ηλίας, παιδιά, στο καπνοχώρι. Κοιτάξτε, θέα, ο κάμπος της Περχιάβας. Είναι κλειστά. Και η κορφή της Σίτης.
Αυτή είναι η Ελλάδα μας, παιδιά. Απλές εικόνες, ωραίες. Και αγνά μέρη, παιδιά. Τα υπερτουριστικά πρέπει να τα διαγράψουμε. Και ας είμαι και από νησί. Η Λιπάτη. Στο βάφος. Η κορφή της Ήτης. Ο Σπερχιός, δυστυχώς στέγνος, παιδιά. Να χιονίσει, παιδιά, να χιονίσει, να ευχόμαστε όλοι και ας αποκλειστούμε και 10 μέρες. Τώρα μπαίνουμε στο άρσος της Ιπάτης. Τι είπες, πολύ περιποιημένο άρσος, ναι. Έχει παιδική χαρά. Στον ορίζοντα δεσπόζει ή τι. Ναι, ίσως. Περπατάμε στα στονά το λουτρώνει πάτης. Λίγο πριν δύσει ο ήλιος, μάλλον ο ήλιος έχει δύσει και πριν πέσει το σκοτάδι.